Το θέμα θα επανέλθω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι γεγονός και πρέπει όλοι να το αναγνωρίσουμε ότι αυτός ο διαγωνισμός είχε και κάποιες απογορεύσεις που δεν έκαναν δελεαστική την πρόταση. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να ακούσω για άλλη μια φορά τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων και ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς πλειοψηφία δεν έχουμε το Δημοτικό Συμβούλιο, 13 είμαστε. Θέλω να ακούσω τις απόψεις τους, αν θα πρέπει να ξανακάνουμε διαγωνισμό και αν αυτός ο διαγωνισμός θα πρέπει να έχει, να έχει όρους όσον αφορά τις επιχειρήσεις που θα φιλοξενήσουμε. Κάποιοι λένε τώρα ότι θα πρέπει να το φτιάξουμε εμείς και μάλιστα κάποιοι που είναι άνθρωποι των επιχειρήσεων και να τα νοικιάσουμε μετά, δηλαδή να δαπανίσει ο Δήμος δεσμεύοντας αντίστοιχα 200, 300, 500... 500.000 ευρώ, είπε ο κ. Νανόπουλος, ένα ποσό 500.000 ευρώ, γιατί δεν χρειάζεται παραπάνω, και να το διαθέσετε εσείς ο ίδιος. Το ερώτημα που εγώ θέτω για άλλη μια φορά είναι το εξής. Όλοι αυτοί που εκφράζουν αυτές οι απόψεις με ιδιωτικονομικά κριτήρια μπορούν να μας πούν πώς αυτό προκύπτει ότι θα είναι όφελος του Δήμου. Ο Δήμος λοιπόν θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να κάνει άλλη μια φορά ένα διαγωνισμό και η άποψή μου είναι να μην υπάρχουν καθόλου δεσμεύσεις όσον αφορά την οικία αυτού του καταστήματος. Κάτι που έχει ακουστεί από πολλούς, έτσι. Έχει ακουστεί από όλους όχι μόνο τώρα, αλλά και τη δεκαετία του 2000-2010. Σας θυμίζω ότι η άποψη που εκφραζόταν και από κάποιους δεν έλεγε ότι θα πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί. Για το προϊόντα γης, λέτε, εννοείται. Ναι. Θυμάστε την πρόταση δηλαδή τότε του κυρίου Κοστάρα, μια αξιόλογη πρόταση, η οποία τότε έλεγε να κάνουμε μάλιστα και άλλους ορόφους και να γίνει ένα εμπορικό κέντρο που θα νοικιαστεί και θα βγάζουμε πάρα πολλά έσοδα. Έτσι. Λοιπόν, ήταν μια σεβαστή πρόταση. Εγώ θα ακούσω προσεκτικά το Δημοτικό Συμβούλιο και σας κρύβω ότι το Plan B, κυρία Τσιρωτά, υπάρχει και θα το περιγράψω από σήμερα, έτσι για να γίνει δημόσια διαβούλευση από σήμερα, να ακούσουμε τις απόψεις και Δημοτικών Συμβούλων που είναι σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και της κοινωνίας. Η άποψή μου είναι ότι σε αυτήν την κορεσμένη πλέον, το κορεσμένο κέντρο που υπάρχουν ακόμα και σήμερα λόγω της κρίσης αδιάθετα καταστήματα, μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της δημοτικής αγοράς να συνεργαστούν οι υπηρεσίες του Δήμου που σήμερα είναι σε νοικιαζόμενους χώρους και να μείνει ένας μικρός χώρος για αφαιρεπήν ένα κατάστημα ή δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα διατηρούν, αν θέλετε, και ζωντανή αυτή η δημοτική αγορά και κάτι σε απογευματινές ώρες. Αυτό το λέω με υπευθυνότητα, ξέροντας ότι αντίστοιχες αναπλάσεις και χρήματα που έπεσαν τα προηγούμενα χρόνια, φερρυπίν, στη δημοτική αγορά στην Κυψέλη, οδηγήθηκε και εκεί ο Δήμος Αθηναίων, αυτά τα κτίρια που ανέπλασαν της παλιάς δημοτικής αγοράς της Αθήνας, να φιλοξενούν σήμερα δημοτικές υπηρεσίες. Αν πάτε να δείτε, το ΚΕΠ και κάποιες άλλες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων φιλοξενούνται σε αυτό το χώρο. Έτσι. Έχοντας λοιπόν υπόψη όλα αυτά, εγώ λοιπόν έρχομαι και λέω για πρώτη φορά ότι θα πρέπει να σκεφτούμε και την αξιοποίηση αυτού του χώρου για τη φιλοξενία υπηρεσιών του Δήμου που σήμερα είναι σε ενοικιαζόμενους χώρους και ένα μικρό κομμάτι για να διατηρηθεί να υπάρχει η ζωντάνια αυτή του χώρου και όταν κλείνουν οι υπηρεσίες το μεσημέρι, να υπάρχουν ένα ή δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει πολύ εύκολα. Ο Δήμος μπορεί να διαμορφώσει πολύ εύκολα αυτούς τους χώρους σε χώρους για γραφεία, να φύγει αυτή η εικόνα της εγκατάλειψης που υπάρχει σήμερα και άμεσα να ζωντανέψει πάλι το κέντρο στο συγκεκριμένο σημείο, φιλοξενώντας κάποιες υπηρεσίες και κάποια καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αυτή είναι η δική μου πρόταση που την καταθέτω για πρώτη φορά και περιμένω να δω αντιδράσεις, συνενέσεις ή διαφωνίες. Αυτό θα φέρετε και στο Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή. Γιατί, και να το φτιάξει ο Δήμος. Επανέρχομαι και λέω ότι η άλλη πρόταση που ακούγεται από κάποιους που λέει ότι πρέπει να επενδύσουμε 500.000 εμείς από το υστέρημα των δημοτών, δημοτικούς πόρους, έτσι, και να φτιάξουμε λοιπόν εκεί καταστήματα και μετά να τα νοικιάσουμε και να εισπράττουν το καθένα 100, 200, 300 ευρώ, γιατί τόσο θα εισπράττουμε,
Αν λοιπόν κάνεις το άθροισμα, τα χρήματα αυτά ουσιαστικά δεν θα κάνουν ούτε απόσβεση με ιδιωτικονομικά κριτήρια των χρημάτων που επενδύσαμε, όχι κέρδη θα έχει ο Δήμος. Από την άλλη, αυτό προτείνω εγώ, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα έχουμε κάποια κέρδη, θα βγάζουμε κάποια χρήματα, θα έχουμε όμως το όφελος 1.000 ευρώ το χρόνο που δεν θα δίνουμε για ενοικιαζόμενους χώρους που φιλοξενούν σήμερα δικές μας υπηρεσίες. Άρα σε αυτή την περίπτωση, κύριε Δήμαρχε, δεν μιλάμε για το σχέδιο ανακατασκευής που έχουμε ήδη δει. Όχι, το σχέδιο αυτό ως αρνητικό για μένα πρέπει να εφαρμοστεί. Ναι. Δηλαδή, γιατί είναι ένα σχέδιο που ουσιαστικά τι κάνει, ξαναφέρνει τη μορφή της δημοτικής αγοράς όπως ήταν όταν χτίστηκε τη δεκαετία του 30. Έτσι, άρα αυτό δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Αυτό δεν αλλάζει. Για μένα ήταν λάθος να αλλάξει. Έτσι, απλώς όμως θα ξέρουμε ότι εκεί θα φιλοξενηθούν οι υπηρεσίες του Δήμου, όπως επαναλαμβάνω για άλλη φορά γίνεται αυτή τη στιγμή σε πολλά μέρη της Ελλάδος και κυρίαρχα το έχω δει με τα μάτια μου στην πλατεία Κυψέλης, έτσι, αν θα πάτε ποτέ. Έτσι, οι υπηρεσίες του Δήμου φιλοξενούν εκεί. Γιατί και εκεί ο Δήμος Αθηνών Φερρυππίν κοίταξε και είδε ότι υπάρχει υπερεπαγγελματισμός με τα καταστήματα, δεν θα έχει τη δυνατότητα να πάρει και καλά ενίκεια, αλλά και να έχει και έσοδα αυτά που προσδοκούσε και επέλεξε και αυτός να φιλοξενήσει υπηρεσίες του φεύγοντας από τα νίκη.